Πάμε τώρα να το νιώσουμε λιγάκι καλύτερα, γιατί θα το συναντάμε πολλές φορές αυτό το πράγμα και στα modules τα οποία μελετάμε, αλλά και σε επόμενα advanced μαθήματα. Και να συζητήσουμε για κάτι ακόμα στην νευρολογία, το οποίο λέγεται iterable, εντάξει, το οποίο τι είναι? Είναι ένα αντικείμενο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε επανάληψη. Iterable λοιπόν είναι κάθε αντικείμενο στο οποίο είναι δυνατόν να παίρνουμε τιμές μία κάθε φορά και επίσης το σύνολό τους να είναι πεπερασμένο, εντάξει. Συνεπώς, iterables είναι τα δικά μας αντικείμενα πρώτον, που έχουμε ορίσει την X και την iter, σαν αυτό που φτιάξαμε προηγουμένως. Αλλά επίσης iterables είναι και όλες οι ακολουθίες, παραδείγματος χάρη το list, το tuple, το range και το string. Είχαμε φτιάξει ένα πινακάκι, αν θυμάσαι, εκεί στο μάθημα 6, να του κάνεις μια αναφορά τώρα, που λέγαμε ποια είναι η κοινή συμπεριφορά των ακολουθιών, των sequences. Τώρα, αυτό το οποίο ισχύει, όπως είναι ότι ένα sequence στην Python είναι εξορισμού iterable, εντάξει. Άρα λοιπόν, ό,τι θα ισχύει για τα iterables, ισχύει αυτομάτως και για τα sequences. Ωραία. Μόνο που τα iterables μπορεί να είναι και παραπάνω. Δηλαδή υπάρχουν και μη ακολουθιακές δομές, όπως για παράδειγμα το dictionary, οι οποίες επιτρέπουν την επανάληψη. Ωραία. Τώρα, για να δούμε λίγο στην πράξη αυτό το πράγμα, δηλαδή να δούμε ότι ένας iterator μπορεί να δουλέψει πάνω σε λίστες και σε dict, και στην πραγματικότητα τι κάνουμε, πηγαίνουμε και μετατρέπουμε μία λίστα σε iterable και αμέσως μετά μπορούμε να δουλέψουμε κανονικά με το next πάνω σε αυτό, εντάξει. Και το ίδιο ισχύει και για το λεξικό και το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες ακολουθίες και το ίδιο ισχύει και για τις κλάσεις που θα έχουμε φτιάξει εμείς με την iter και την next. Συνεπώς, να του ρίξουμε μια ματιά και στο προγραμματάκι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ λοιπόν, και αν το τρέξουμε λιγάκι θα παρατηρήσουμε τα εξής. Πρώτον, ότι στην πρώτη επανάληψη που κάνουμε πάνω στη λίστα, με αυτόν τον τρόπο όμως, πηγαίνει και τυπώνει κανονικά το 1, το 2 και το 3, μετά το παρατάω αυτό το iterator, αλλά στο dictionary τώρα, όπου όπως παρατηρείς μας βγάζει το κλειδί στην ουσία, δηλαδή το α και το β, όταν του πω ότι το next to it πάνω στο επόμενο στοιχείο μετά το β που προφανώς δεν υπάρχει, παρατήρησε ότι κάνει raise το exception, το stop iteration, όπως θα περιμέναμε. Εντάξει. Τώρα, κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και το συζητήσαμε και στο προηγούμενο βίντεο είναι το εξής, είναι ότι στην πραγματικότητα for στην Python δεν υπάρχει, έτσι. Και αυτό γίνεται γιατί εσωτερικά η for στην πραγματικότητα έχει υλοποιηθεί με χρήση επαναληπτών. Και πώς έχει υλοποιηθεί? Όταν εσύ πηγαίνεις και του γράφεις, ας πούμε, for κάτι in και σε κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις επανάληψη, αυτό το κάτι πάνω στο οποίο μπορείς να κάνεις επανάληψη πηγαίνει και χώνεται σε ένα πρότυπο κώδικα, το οποίο πρότυπο κώδικα είναι αυτό που βλέπεις εδώ. Και τι κάνει? Πρώτα το μετατρέπει σε επαναληπτή και έχουμε στα χέρια μας τον επαναληπτή και αμέσως μετά, στην ουσία το for υλοποιείται μέσω του while και έχουμε την επανάληψη με έναν ατέρμονα βρόχο, η οποία κάνει το εξής. Πηγαίνει και παίρνει το επόμενο αντικείμενο και αμέσως μετά κάτι κάνει με αυτό, ότι γράψουμε βασικά εμείς τον κώδικα που είναι μέσα στο σώμα του for, και αμέσως μετά έχουμε ότι κάνουμε έλεγχο εξαίρεσης. Δηλαδή, αν αυτό προκαλέσει το σφάλμα stop iteration, τότε πηγαίνει και κάνει break από το while. Παρατήρησε λίγο αυτό τον κώδικα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην ουσία αυτός ο κώδικας δείχνει ότι στην Python δεν υπάρχει for. Αυτός ο κώδικας τρέχει από πίσω και νομίζω ότι με αυτόν τον κώδικα καταλαβαίνεις και τη σημασία του iterable, έτσι. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα η for εσωτερικά πρώτα θα μετατρέψει το αντικείμενο ο οποίος θα είναι επαναληπτής σε iterable και αμέσως μετά θα κάνει τη δουλειά του, έτσι. Τώρα, μια δεύτερη παρατήρηση που είναι αρκετά σημαντική, είναι μια, αυτό που συζητήσαμε πάλι στο προηγούμενο βίντεο, είναι ότι να σκέφτεσαι το stream δεδομένων, έτσι. Και stream δεδομένων μπορεί να προκύψει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα δεδομένα από το Ιντερνετ είναι stream δεδομένων, όπως είναι, όπως είπαμε, το βίντεο αυτό, ή μπορεί να διαβάζεις πράγματα από μια βάση δεδομένων η οποία έχει πάρα πολλές εγγραφές και να τις παίρνεις λίγες να κάνεις μια δουλειά και να προχωράς. Μπορεί να είναι ένα αρχείο όπου από το αρχείο πάλι διαβάζεις λίγα-λίγα τα δεδομένα, κάνεις επεξεργασία και προχωράς κτλ. Οπότε, για να παρατηρήσουμε λίγο τη διαφορά στις ακόλουθες δύο εκδοχές επεξεργασίας δεδομένων, έτσι. Στην πρώτη εκδοχή πηγαίνει και λέει ότι, θέλω να το σκεφτείς λίγο αφηρημένα όμως αυτό το κωδικάκι, έτσι. Έχει μία list η οποία το range της είναι πάνω σε χιλιάδες, εκατομμύρια, έχει 100 εκατομμύρια νούμερα. Να, έτσι. Αν πάμε και το τρέξουμε λίγο αυτό εδώ, θα παρατηρήσεις ότι έχω βάλει 100 εκατομμύρια αριθμούς και τώρα για να τους παράξει αυτούς, δηλαδή στην ουσία να φτιάξει αυτή τη λίστα με τους 100 εκατομμύρια αριθμούς, ακόμα τρέχει, έτρεξε
Και τώρα αρχίζει να κάνει την επανάληψη. Έπρεπε πρώτα να φτιάξει αυτή τη λίστα. Αλλά θέλω να το σκεφτείς πιο αφηρημένα. Μη σκεφτείς δηλαδή ότι είναι απλή αριθμή. Φαντάζομαι ότι είναι εγγραφές, η οποία εγγραφή κάθε μία μέσα της μπορεί να έχει μία εικόνα. Οπότε να μην είναι το μέγεθος ενός ακεραίου, αλλά στην πραγματικότητα το μέγεθος να είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι. Τότε για να φτιάξουμε όλη αυτή τη λίστα στη μνήμη, ενδέχεται ακόμα και η μνήμη του υπολογιστή μας να μην υπαρκεί, έτσι. Δηλαδή να κρασάρει το μηχάνημα τελείως και να μας πει τι πας να κάνεις εκεί. Για να βάλω αυτά τα πράγματα στη μνήμη θέλω, ξέρω εγώ, 50 GB μνήμη. Ξέχνα το, θα μου πει, έτσι. Αλλά αν χρησιμοποιήσω όμως προγραμματιστική φιλοσοφία από iterators, τότε μπορώ να κάνω το εξής. Να πάω να φτιάξω μια ωραία κλάση, να κάνω την αρχικοποίησή μου και αμέσως μετά, αντί να τα φέρω όλα τα δεδομένα μαζί και να πρέπει να τα αποθηκεύσω στη μνήμη και να κάνω τη δουλειά μου, θα παίρνω τα δεδομένα λίγα-λίγα. Πρόσεξε εδώ τι κάνει. Πηγαίνει, αλλά θέλω να σου λέω να το σκεφτείς πιο αφηρημένο, όχι με ακεραίους, πηγαίνει και παίρνει τις επόμενες 1000 εγγραφές, ας πούμε. Και αμέσως μετά πηγαίνει και κάνει μια επεξεργασία αυτών των εγγραφών. Ας πούμε, τις τυπώνει. Έτσι. Και στη συνέχεια, μόλις με το καλό θα γίνει η εκτύπωση στο κυρίως πρόγραμμα, ας πούμε, αυτών των εγγραφών, στη συνέχεια θα φέρει τις επόμενες 1000 και τις επόμενες 1000 και τις επόμενες 1000. Ποτέ δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα μνήμης με τον τρόπο αυτό και η επεξεργασία των δεδομένων θα προχωρήσει κανονικά. Ωραία, για να το σταματήσουμε αυτό και να δούμε αυτήν εδώ την εκδοχή, η οποία τώρα, όπως θα παρατηρήσεις, με το καλημέρα ξεκινάει. Δεν έχει ούτε προβλήματα αποθήκευσης, δεν έχει τίποτα και το streaming των δεδομένων έχει προχωρήσει κανονικότητα. Άρα λοιπόν, αυτό το σχήμα, όταν κάποιος τα κάνει πιο περίπλοκες εφαρμογές, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύτιμο και καταπληκτικά έξυπνη ιδέα, πρέπει να πούμε επίσης.